ιστορία του Μπαστιάν Τάουβεν από την Ολλανδία είχε προκαλέσει συγκίνηση όταν για πρώτη φορά είχε έρθει στο φως το τούνελ για να αναζητήσει τη ρίζα του στην Ελλάδα. Ο διάσημος επιχειρηματίας και κομμωτής είχε έρθει στην Ελλάδα μαζί με Ολλανδούς δημοσιογράφους για να βρει μετά από 45 χρόνια τη μητέρα του. Κανείς δεν περίμενε τις συγκλονιστικές εξελίξεις που θα ακολουθούσαν δύο χρόνια μετά. Ο Μπαστιάν γεννήθηκε στο Αλεξάνδρα και στη συνέχεια δόθηκε στο μητέρα. Από εκεί υιοθετήθηκε από Ολλανδούς και έφυγε από την πατρίδα. Θα είναι πολύ ωραίο να την δω και θα φέρει μεγάλη ευτυχία στη ζωή μου, να ξέρω ποια με έφερε στη ζωή. Στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, οι δύο εκπομπές ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσπαθούσαν να δώσουν απαντήσεις στον Μπαστιάν. Η Ολλανδική εκπομπή παρουσίασε τις εξελίξεις που υπήρχαν στην έρευνα του τούνελ. Τώρα βέβαια είναι αργά, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε επαφή με τη γυναίκα. Μέσα από την αναζήτηση βεβαιώθηκε η ύπαρξη του ετεροθαλούς αδελφού του Μπαστιάν, που από το μητέρα κατέληξε σε ανάδοχη οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη απάντηση θα ερχόταν από εκεί. Ναι. Τα αδέλφια συναντήθηκαν για πρώτη φορά, η αναζήτηση όμως για τη μητέρα θα συνεχιζόταν. Η επιμονή του Μπαστιάν και η δίψα για απαντήσεις ήταν μεγάλη. Η έρευνα τοποθετήθηκε σε άλλη βάση όταν αποδείχθηκε ότι τα αρχικά στοιχεία που είχε δώσει το μητέρα και το Αλεξάνδρα ήταν λάθος. Παρ' όλα αυτά, η επιμονή του 45χρονου άνδρα θα δικαιωνόταν. Το όνομα της μητέρας ήταν Φρόσο Μενδρινού και βρισκόταν ακόμη στη ζωή, αν και κάτω από άθλιες συνθήκες. Προσεκτικά προετοιμάζουμε την Εφροσύνη για τον ερχομό του Μπας. Είναι μπερδεμένη, αλλά αντιδρά θετικά στις φωτογραφίες των γιών της. Γεια σου. Καλά είμαι. Η μνήμη της μητέρας του είχε σβήσει, έτσι δεν μπορούσε να τον αναγνωρίσει. Αυτό όμως δεν μείωσε στο παραμικρό την ικανοποίηση του 45χρονου άνδρα. Πρέπει να σας πω, είμαι ένας ευτυχής άνθρωπος. Βρήκα τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν κάτι το οποίο ποτέ στη ζωή μου δεν περίμενα ότι θα έχω. Τώρα βρήκα και τη μητέρα μου. Ωραία, αυτό δεν είναι παραμύθι, είναι μια δραματική ιστορία και λυπάμαι. Αλλά τώρα έχω μια εικόνα της μάνας μου ποια είναι, μπορώ να τη θυμάμαι και γι' αυτό είμαι και ευτυχής. Γιατί δεν θα είναι και ένα παραμύθι ζωής, έτσι, okay, ένα παράξενο παραμύθι, έτσι, ένα περίεργο παραμύθι που δεν έχει τόσο ευτυχή κατάληξη. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι πάντοτε παραμυθένια η ζωή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Αλλά είναι η μάνα μου και η μάνα μου όταν μπήκα στο δωμάτιο πραγματικά αισθάνθηκα να ζεσταίνομαι μέσα μου ολόκληρος. Ήταν η μάνα μου που έβλεπα. Ακόμα και αν δεν με κατάλαβε, υπήρχε έτσι μια επαφή. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, αλλά υπήρχε μια επαφή. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνθηκα.